την καλησπέρα μας στον Χρήστο Σαλούστρο. Χρήστο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Καλή χρονιά, καλή σεζόν με υγεία, βεβαίως, για σένα, για την ομάδα σου. Σε όλους, σε όλους. Πόσο καιρό προετοιμασία κάνατε για να έρθει η ώρα πλέον για τα επίσημα? Εντάξει, ήταν η αλήθεια τώρα είναι λίγο σαν έτσι η γη της επαγγελίας μας για εμάς τους αθλητές που φτάνει επιτέλους η ώρα των επίσημων παιχνιδιών. Είναι κουραστικό μόνο προπόνηση και φιλικά, Ναι, εντάξει, εμείς είχαμε βέβαια και τα παιχνίδια του κυπέλου μας κάνουν πάρα πολύ καλό, αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και τώρα επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα που πιστεύω ότι είναι το κυρίως πιάτο και το πιο σημαντικό. Οπότε κοιτάμε μόνο αυτό, όπως και όλες οι ομάδες, και θεωρώ ότι αρχής γενομένης από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Έχει κάνει ιδιαίτερο τόρο ο Προμηθέας γενικά με το πώς κινήθηκε το καλοκαίρι? Αισθάνεστε ότι όντως είναι τα βλέμματα στραμμένα πάνω σας? Γιατί εγώ από το πουθενά πάντα άκουγα το όνομα Προμηθέας όταν μιλούσαμε για μπάσκετ. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ το... Με το περνούσαν οι μέρες του καλοκαιριού και έβλεπα πώς ολοκληρώνεται η ομάδα, μετά το ενδιαφέρον που είχε και στο πρόσωπό μου και γενικότερα το ενδιαφέρον το οποίο ανέπτυξε σε πολλά παιδιά, αλλά και τα παιδιά τα οποία αποκτήθηκαν τελικά, φάνηκε ότι κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, αστραπία θα έλεγα, καθώς το ρόστερ είχε ολοκληρωθεί πολύ νωρίς και ήταν όλοι παίκτες πολύ αξιόλογοι, και όχι μόνο αυτό, αλλά ξεκινήσαμε την προετοιμασία πλην δύο παίχτες και τώρα είμαστε συν τρεις. Που και οι τρεις αυτοί οι παίχτες, ο Λίπο, ο Βιοφαγέ και ο Μιλόσεβιτς, μιλάμε για παίχτες επίπεδου πολύ ψηλού, με εθνικές ομάδες, επίπεδου παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ακόμα και σε... Ο Μιλόσεβιτς, ας πούμε, πέρυσι ήταν 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Είναι παιδιά τα οποία είναι έμπειρα και τώρα είμαστε μια τελείως διαφορετική ομάδα. Θα μπορούσες να πεις, όπως το συζητάτε ή όπως έχει ανακοινώσει και η δίκη σας, ο στόχος σας ποιος είναι με τόσο καλές μεταγραφές και τόσο καλή οργάνωση με γρήγορες κινήσεις το καλοκαίρι? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια εύλογη ερώτηση και πολλοί μου την κάνουν, απλά θεωρώ ότι δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω, γιατί καλώς ακούς τους στόχους που θέτει και η διοίκηση, αλλά αν μιλήσω τελείως υποκειμενικά, θεωρώ ότι ένα βήμα παραπάνω τουλάχιστον για τον Προμηθέα σαν ομάδα, δηλαδή η κατάκτηση της 8ης τουλάχιστον θέσης που οδηγεί στα play-off, πρέπει να είναι αρχικά ο στόχος μας, και θεωρώ ότι προσωπικά πάντα με το roster που διαθέτουμε μπορούμε να κοιτάμε ακόμα πιο ψηλά. Έχουμε αυτές τις βλέψεις, αλλά όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Οπότε ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι βγει στο γήπεδο και ό,τι μπορέσουμε να καταφέρουμε, αυτό είναι που θα μας φέρει εκεί. Χρήστο, τα δηλαδή, λόγια είναι όλα απλά. Με την εμπειρία σου και με τις ομάδες που έχεις παίξει και τα λοιπά, και με όλα όσα συζητάς, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη, πολύ υγιής, με συνέπεια, είναι τα πάντα τόσο καλά? Ακριβώς όπως είναι. Το λέτε είναι. Και πραγματικά από την πρώτη στιγμή που έχω έρθει στην Πάτρα έχω βρει έναν οργανισμό, να το πω και έτσι, γιατί ο Προμηθέας είναι ένας οργανισμός, γιατί ξεκινάει από πολύ πιο κάτω από το αντρικό όλο αυτό. Καταρχάς υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται NUS, το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί άνθρωποι γενικότερα εκτός Πάτρας, και αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε υπάρχει ειδικός ξενώνας που μένουν παιδιά από ηλικίες από 13 μέχρι 17-18 που απαρτίζουν τα παιδοεφηβικά τμήματα της ομάδας, και αυτή τη στιγμή το εφηβικό τμήμα, γιατί τυχαίνει πολλά από τα παιδιά να τα έχουν και συμπαίκτες μου στο αντρικό, αν δεν κάνω λάθος είναι 2-3 πατρινοί και όλοι οι υπόλοιποι έχει γίνει ένα recruit, να το πω έτσι, από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το οποίο δείχνει το πόσο οι άνθρωποι θέλουν και πόσο οι άνθρωποι το βλέπουν πιο σοβαρά. Και για να πάω τώρα στο αντρικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι όλα, μα όλα πραγματικά, όλα οργανωμένα. Υπάρχει πολλή συνέπεια, οι άνθρωποι αγαπάνε τον μπάσκετ, πραγματικά δεν το περίμενα. Είναι τέτοια πόλη η Πάτρα, εντάξει, πάντα είχε δυναμική στο άθλημα. Δεν ήταν... Θα σας πω τώρα λοιπόν τη δική μου άποψη και γνώμη. Έχω υπάρξει μία χρονιά στη Θεσσαλονίκη, μία χρονιά και κάτι, και δεν περίμενα να το ξαναδώ αυτό. Θεωρώ ότι η Πάτρα είναι πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη στο κομμάτι του μπάσκετ.
οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με το μπάσκετ, το αγαπάνε το μπάσκετ και είναι εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή και είναι στο γήπεδο, σε βλέπουν, ανημερώνονται. Αυτό το είχα ζήσει, να είμαι ειλικρινής, μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν το ζούσα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που το ζω εδώ μου κάνει επίσης εντύπωση, καθώς ο Απόλλων, ας πούμε, μια ομάδα που ήταν χρόνια στην Α1 έπεσε, ο Προμηθέας είναι η δεύτερη του χρονιά και μου κάνει τρομερή εντύπωση ο γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι τόσο κοντά στην ομάδα. Μάλιστα, πολύ ευχαριστώ. Και θεωρώ ότι αυτό είναι καλό για την πόλη. Πολύ ευχαριστώ. Χρήστο, το ΠΑΟΚ Άρης το είδες? Το Άρης ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Άρης το είδα, ναι, το είδα. Σου έκανε κάτι ιδιαίτερη. Θύμισε κάτι μπάσκετ. Εντύπωση. Εντάξει, δεν ήταν καλό παιχνίδι, σαφώς από πλευρά ποιότητας, γιατί είναι το πρώτο της χρονιάς. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ο σίγουρα Άρης. Μπορεί να δικαιολογηθούν τα παιδιά. Ναι, συγκεντρώθηκε, η ομάδα μαζεύτηκε όλοι 2-3 μέρες πριν και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να τα απεξέλθει στις δυσκολίες του πρώτου αγώνα εκτός έδρας στο Αλεξάνδριο. Με τον ΠΑΟΚ παίζεται αύριο βέβαια και αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ τον ΠΑΟΚ, πώς είδες. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταρχάς, για να κάνω έτσι μια γρήγορη έτσι, αξιολόγηση του παιχνιδιού, θεωρώ ότι ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο, να ξεκινήσουμε από τα βασικά και τα έξω γηπεδικά, είναι η δύναμη του Άρη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, φιγούρες όπως ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο coach, όπως ο Παναγιώτης ο Βασιλόπουλος, ο Γιάννης ο Αθηναίου, παιδιά τα οποία είναι έμπειρα, συν τον coach εννοείται, δίνουν ακόμα μια περισσότερη όθηση. Θεωρώ ότι ο Άρης, ενώ ήταν ανέτοιμος, κατάφερε και έδειξε πολλές αρετές μες στο παρκέ, κάτι το οποίο θεωρώ ότι εξέπληξε πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, γιατί δεν περίμενα τέτοια αντίδραση από τον Άρη. Ναι. Τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι αν όχι στα 40 λεπτά, στα 36 λεπτά ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος στο πλάνο του, στο στόχο του και κατάφερε να πάρει την νίκη και επιθεωρώ ότι ήταν και πολύ πιο εύκολο από το τελικό σκορ. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι ήταν λίγο αγχωμένος και λίγο θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο όχι υποτίμησε το παιχνίδι, αλλά κατά κάποιο τρόπο θεώρησε ότι μπορεί να έρθουν όλα εύκολα και ότι όλα θα βγουν μέσα στο γήπεδο, γιατί εντάξει έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο στα φιλικά και θεωρώ ότι ήταν λίγο, όχι ανέτοιμος να το πω, αλλά λίγο το παιχνίδι δεν το προσέγγισε από την αρχή σοβαρά. Mm-hmm. Δηλαδή από την αρχή φάνηκε ότι ήταν πολύ πιο συγκεντρημένος ο Άρης στο πλάνο του και ο ΠΑΟΚ ξέφευγε πάρα πολύ σε πολύ κέρια σημεία του παιχνιδιού και εκεί η διαφορά ανέβαινε και ανέβαινε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψει μια τέτοια διαφορά μέσα στο Αλεξάνδριο. Θεωρώ ότι εντάξει τώρα έχουν χτυπήσει και ατυχίες στον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί από τον ΠΑΟΚ που είδες και εσύ και είχε ακριβώς προβλήματα, δεν παίζει ο Ντίλαρντ. Αμφίβολος ο Μαργαρίτης, ο Τζόνς, ο Κόνιαρης, εντάξει δεν παίζει έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν αγωνιστεί ο Κατσίβελης, δηλαδή ναι, όντως είναι τα παιδιά πραγματικά περαστικά σε όλα τα παιδιά. Αλλά άρα καλύτερα για εσάς. Για μας ανοίγεται μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, σίγουρα το συζητάμε και μεταξύ μας, δεν στο κρύβο, να μπορέσουμε να πάμε και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα και έχω αγωνιστεί και το ξέρω πάρα πολύ καλά, απλά υπάρχει ένα καλό το οποίο μπορεί να βγει σε κακό για την ομάδα, ότι αυτή η πίεση του κόσμου και γενικότερα της νίκης, η οποία κατά κάποιο τρόπο γίνεται επιτακτική σε τέτοια μάτς όταν είσαι ΠΑΟΚ, επειδή το έχω ζήσει από μέσα, μπορεί να βγει μέσα στο παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο ενάντια στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι εμείς έχουμε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μάλιστα. Να πάμε, να είμαστε σοβαροί, κυρίως να μείνουμε στο πλάνο το οποίο μας έχει δώσει οι προπονητές μας και να καταφέρουμε να κερδίσουμε ό,τι μας αναλογεί. Αν στο τέλος είμαστε εμείς οι νικητές, τότε θα είναι ακόμα πιο καλό. Αλλά θεωρώ ότι θα πάμε να δώσουμε τα πάντα και από εκεί και πέρα ο καλύτερος θα κερδίσει. Μακάρι να είμαστε εμείς. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι καλή χρονιά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.